Μετά τη θύελα αντιδράσεων που προκάλεσε ο διορισμό του στην υποσύσταση δημόσια επιχείρηση ενεργειακών επενδύσεων, ο κύριο Αργυρίου, σύζυγο της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη, εξέδωσε ανακοίνωση το απόγευμα και γνωστοποιεί ότι έχει παραιτηθεί από ολόκληρο το μισθό του. Κάνει λόγο για επίθεση λάσπη και αποδίδει το θόρυβο που προκάλεσε ο διορισμό του σε προσπάθεια να πληγεί η κυβέρνηση και η σύζυγό του. Σκοπό του είναι ακόμα μια φορά να αποτρέψουν τι προσπάθειε τη κυβέρνηση για μια πολύπλευρη ενεργειακή διπλωματία που μόνο μια ανάσα ανάπτυξη μπορεί να φέρει στην πολύπαθη χώρα μα. Του πληροφορώ όμω ότι όλε οι προσπάθειέ του ακόμα μια φορά θα πέσουν στο κενό αφού, όπω είναι γνωστό, έχω παραιτηθεί από ολόκληρο το μισθό που θα έπαιρνα από τη θέση σαν Διευθύνοντο Συμβούλου τη ΔΕΠΕΝΕ ΑΕ και θα προσφέρω τι υπηρεσίε μου στην προσπάθεια τη εταιρεία αυτή αμισθύ, όπω αν προσφέρω τόσο καιρό. Οι αντιδράσει, ωστόσο, για την τοποθέτησή του δεν προήλθαν μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Καθώ τρία στελέχη έσπευσαν δημόσια να επικρίνουν την τοποθέτησή του στο τιμόνι τη υποσύσταση επιχείρηση, με πρώτο τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη. Η χώρα χρειάζεται αξιοκρατία στη στελέχωση τη διοίκηση. Η επιλογή σε πολιτικών προσώπων, ακόμη και όταν είναι άξια, δίνει λάθο σήμα. «Όταν πρώτου βαθμού συγγενή ερετού είναι ο καλύτερος για μια θέση που προκυρίστε δημόσια από την κυβέρνηση, ας επιλέγουμε τον δεύτερο καλύτερο». «Θα μπορούσε, θα έπρεπε να το είχε κάνει ήδη, αλλά τέλος πάντων να παρετηθεί ο διευθύνων σύμβουλος. Λίγη συνέστηση δεν βλάπτει». Η ίδια η κυρία Καφαντάρη αργά το βράδυ είχε σπεύσει να απαντήσει στην κριτική για την τοποθέτηση του σύζυγου της, το κανάλι Ε και τον Νίκο Ευαγγελάτο. Ο σύζυγό μου είναι άνθρωπο τη επιστήμη, τη κοινωνία, έχει μια συγκεκριμένη επαγγελματική πορεία και αναγνωρίστηκε από τον Υπουργό. Στη συζήτηση που έγινε στην αρμόδια επιτροπή τη Βουλή και ο βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Γιώργο Παπαχριστόπουλο δήλωσε ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση. πάμε που είμαι στη δύσκολη θέση, αλλά έχω μάθει να είμαι ειλικρινή. Πειρά εναντίον τη κυβέρνηση εκτοξεύει η αντιπολίτευση. Διορίστηκε σε μια εταιρεία η οποία δεν έχει κανένα αντικείμενο ύπαρξη. Πάλι ε, σύζυγο, ε, 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 βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ. Μα αυτό γίνεται συνέχεια. Εδώ έχουμε μια προσπάθεια άλωση του κράτου από κολλητού και φίλου. Εγώ δεν πρόκειται να συνενέσω ποτέ σε αυτά. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και την αλήθεια στον Νικολάο. Ότι αυτή τη στιγμή εξαγοράζονται οι ψήφοι των βουλευτών για το ασφαλιστικό μέσω των διορισμών των συγγενικών του προσώπων. Κάποιο πρέπει να το πει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να κοιτάζουμε απαθεί τα φώτα σαν τον λαγό